Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Σαρκοζή, την κυβέρνησή του, αλλά και τον γαλλικό λαό για όλη την ισχυρή υποστήριξη, πραγματικά συγκινητική υποστήριξη όλον αυτόν τον χρόνο της κρίσης που πέρασε η Ελλάδα. Μια σταθερή στήριξη που συνέβαλε ουσιαστικά και στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας. Μια στήριξη που συνεχίζεται και που βεβαίως εκφράστηκε και πολύ θετικά κύριο Σαρκοζή για την συνέχεια αυτής της στήριξης, αλλά και για τις πολύ θετικές και προσπάθειες, αλλά και αποτελέσματα της χώρας μας και του ελληνικού λαού στην αντιμετώπιση του ελλείμματος και των οικονομικών μας προβλημάτων. Τονίσαμε και συμφωνούμε και σε αυτό το θέμα ότι πέραν της δημοσιονομικής σταθερότητας χρειάζεται η Ευρώπη να κάνει πολιτικές, να πάρει πολιτικές, να πάρει αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα φέρει δουλειές, ανάπτυξη που θα βοηθήσει στην μεταμόρφωση, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία. Και εδώ βεβαίως είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, την θεσμοποίηση αυτού του μηχανισμού μέσα από την συνθήκη, όπου θεωρούμε ότι είναι ένας μηχανισμός που θα ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση, κάτι που ουσιαστικά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί και ανισορροπίες και δυσκολίες πολλές φορές με θύματα και οικονομίες όπως είναι της Ελλάδας ή άλλων χωρών που αυτή τη στιγμή πλήττονται τις διαθέσεις και την ανασφάλεια των διεθνών αγορών. Άρα λοιπόν αυτός ο μηχανισμός στήριξης είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να παρέμβει στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας τις χώρες αυτές να μπορέσουν να αναδιοργανωθούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αλλά να έχουν και ανάπτυξη. Σε αυτά τα πλαίσια τόνισα ότι εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως την θέσπιση ενός νέου φόρου επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ώστε μέσα από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές να έχουμε έσοδα ως χώρες, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανώς και από άλλα έσοδα όπως φόρο στο διοξείδιο του άνθρακος, που αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν και να βοηθήσουν το μηχανισμό στήριξης, να είναι εκεί ως παρακαταθήκη στην όποια πιθανή νέα κρίση, αλλά και παράλληλα να αξιοποιηθούν για επενδύσεις στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ιδέα που πιστεύω σιγά σιγά κερδίζει έδαφος και εμείς θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια πολύ συστηματικά τους επόμενους μήνες. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε για την περιοχή μας, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το Κυπριακό, τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση Ανατολή, όπου πραγματικά για μας είναι ζωτικού ενδιαφέροντος το θέμα της επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος, ώστε να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από την μεσογειακή συνεργασία και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κύριο Σαρκοζή, συνεργάζεται η Γαλλία βεβαίως, για την πρωτοβουλία μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν οι χώρες Μεσογείου. Μια πρωτοβουλία που πήραμε εν όψη και της διάσκεψης που θα γίνει στο Μεξικό τον επόμενο μήνα, ώστε πραγματικά η Ελλάδα να πρωτοπορήσει στην προσπάθεια της πράσινης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ.